Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. 5η 2 Ιανουαρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Θηλιανίδης, μεταφέροντας τις ευχές του για τη νέα χρονιά, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα εθνικά ζητήματα, τα οποία είναι ακόμη ένα κρίσιμο κεφάλαιο και του νέου έτους, με μόνο στόχο την ειρήνη, προασπίζοντας όμως τα εθνικά αλλά και κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τόνισε ο βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Θηλιανίδης, μιλώντας για τα εθνικά θέματα. Σημειώνοντας δε πως ο στόχος είναι ο διάλογος και η ειρήνη, αλλά δεν μπορούν να υποχωρήσουν ούτε σπιθαμοί από τις εθνικές γραμμές. Τα εθνικά θέματα είναι το κρίσιμο κεφάλαιο του έτους που τώρα ανατέλει. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο στόχος βεβαίως είναι ο διάλογος και η ειρήνη. Αλλά δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε ούτε σπιθαμή πίσω από τις εθνικές γραμμές. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπερτανέψει η λογική και νομίζω ότι η αποφασιστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης δημιουργεί διαπραγματευτικά αποθέματα που μας επιτρέπουν να επιδιώξουμε λύσεις που θα βασίζονται πάνω στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό ήταν σταθερός προσανατολισμός της Ελλάδος και συνεχίζει να είναι και θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Ο στόχος είναι να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, όπως κάναμε με την εκπνοή της προηγούμενης χρονιάς, τον εξυγχρονισμό των αεροπλάνων μας Mirage και F-16, να στηρίξουμε τις ένοπλες δυνάμεις, να προστατεύσουμε τα σύνορα, ήδη σφραγίζονται τα σύνορα του Εύρου, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας να σημαίνει και θωράκιση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τόνισε ο βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Θηλιανίδης, μιλώντας για τα εθνικά. Δεύτερη μέρα σήμερα λοιπόν της νέας χρονιάς και φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, κύριε Ανέστη Βαφιάδη, να συζητήσουμε για την κίνηση κατά την εορταστική περίοδο στην πόλη της Κομωτινής, καθώς και πάρα πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα. Κύριε Βαφιάδη, να σας καλωσορίσουμε. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, κυρία Πασχαλίδου. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Με υγεία πάνω απ' όλου. Πρώτα σε εσάς να έχετε μια δημιουργική χρονιά σαν μέσο μαζικής ενημέρωσης και πάντα να επιτελείτε το σκοπό σας βοηθώντας τον τόπο μας για κάτι καλύτερο που τόσο το αξίζει. Να είστε καλά. Κύριε Βαφιάδη, να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα τη σημερινή μας κουβέντα, γιατί δυστυχώς υπερτερούν τα δυσάρεστα, αν και βρισκόμαστε στην αρχή της χρονιάς και θα έπρεπε να τα βλέπουμε λίγο πιο ευίωνα και πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Ένα έθιμο λοιπόν αναβίωσε μετά από 30 περίπου χρόνια, πριν από λίγες ημέρες στην Κομωτινή, το έθιμο του τροχονόμου. Λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά, μιας που και τα δώρα δεν προσφέρονταν στους τροχονόμους που ασκούσαν τα καθήκοντά τους εκείνη την ώρα, αλλά στα παιδιά, για τους λόγους Δαδά, αξίζω και το χαμόγελο του παιδιού. Πείτε μας δύο λόγια για την εξαιρετική αυτή δράση. Ναι, ήταν μια δράση της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας, σε συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης και τη στήριξη των επιμελητηρίων και του Εμπορικού Συλλόγου, όλη η αγορά δηλαδή μαζί. Επιλέξαμε μια φιλανθρωπική εκδήλωση διαφορετική που δεν έχει ξανασυμβεί στην Κομωτινή. Να αναβιώσουμε ένα παλιό έθιμο, όσο το θυμούνται οι παλαιότεροι, στο Βαρέλι του Τροχονόμου. Όπως ήδη γνωρίζουμε, οι παλαιότεροι θυμούνται, πάντα στο Βαρέλι του Τροχονόμου μαζευόταν δώρα, κυρίως τρόφιμα, ποτά, τα οποία πήγαν στις οικογένειες των τροχονόμων και των αστυνομικών. Μια ευχαρίστηση της αγοράς πάντα προς τις αυτές τις αρχές για την έβριθμη λειτουργία και ασφάλεια της πόλης. Φέτος λίγο το αλλάξαμε, μετά από πολλά χρόνια φέτος, μετά από τέλη δεκαετία του 80 πρέπει να είναι η τελευταία φορά που έγινε. Πάρα πολλά χρόνια, ναι. Και φέτος, σε συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση, όπως προείπα, μας συλλέξαμε δώρα είδης ζωγραφικής, παιδικά βιβλία για παιδιά, τα οποία προωθούνται στους συλλόγους ΔΑΔΑΑ, στο Σύλλογο στα Παιδικά Χωριά SOS και στους Αγίους Θεοδόρους, ώστε σε αυτές τις μέρες δίνουμε ένα ακόμα χαμόγελο, ένα δώρο και φυσικά και το έχουν ανάγκη, μια που φιλοξενούνται πολλά παιδιά σε αυτές τις δομές που και χρήζουν στήριξη από όλους μας. Και να ευχαριστήσω όλους για τη στήριξη και τα μαζικής ενημέρωσης και όσους βοήθησαν τους επαγγελματίες και τα σωματεία. Να αναφερθούμε και στα σωματεία. Στα σωματεία, ναι, το θυμάμαι ότι κάνω λάθος γιατί πέρασαν και λίγες μέρες. Είναι τα σωματεία των ασφαλιστών, των μηχανοτεχνητών, των εστιατόρων, καφεποτοπολών, ψυκτικών, των εμπορικών σύλλογων, στα ταξί και τα επιμηλητήρια και φυσικά τους μεμονωμένους επιχειρηματίες και βιομηχανίες που ήρθαν και άφησαν, είδαμε τα δώρα τους.
και κάποιες αρχές οι οποίες ήρθαν επίσης. Ας ελπίσουμε του χρόνου και αυτοί που δεν ήρθαν να προσφέρουν το δωράκι τους, χρόνια ακόμα καλύτερο αυτό το δέντρο στο βαρύδιο τροχονόμου και να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να βοηθούν και άλλοι σύλλογοι πέρα αυτών των οποίων προαναφέραμε. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στα δυσάρεστα. Υποτονική λοιπόν ήταν η κίνηση στην αγορά της πόλης με τους καταστηματάρχες να μην είναι ευχαριστημένοι. Τι ακριβώς έφταξε και δεν υπήρξε αναμενόμενος τζίρο σε αυτή την εορταστική περίοδο? Ναι, 2 του μήνα. Σήμερα κλειστή αγορά, όσοι είτε στη δεύτερη μέρα του χρόνου, γιατί άνοιξε τις προηγούμενες Κυριακές. Μια εορταστική περίοδο, ένα άνοιγμα Κυριακών και όχι μόνο, το οποίο δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα στους τζίρους των καταστημάτων. Είτε αυτό είναι εστίαση, είτε είναι καφέ, είτε είναι νεκροπολία, είτε είναι εμπορικά καταστήματα. Υπήρχε μια πτωτική κίνηση. Δεν έχουμε τώρα, θα διεξάγουμε την έρευνά μας μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο για να έχουμε ακριβώς τα αποτελέσματα. Αλλά οι πρώτες απόψεις και η βόλτα που κάναμε στην αγορά μας είπαν όλοι ότι ήταν πτωτική κίνηση σε σχέση με πέρυσι. Ενώ περιμέναμε μια καλύτερη χρονιά, να είμαστε ειλικρινείς. Το τι φταίει? Δεν σημαίνει φυσικά αυτό, είναι κυρίως φαινόμενο της Κομωτινής. Να μην λέμε ψέματα, πρέπει να σκέφτουμε σοβαρά και να δούμε η Κομωτινή γιατί έχει μείνει ο φτωχότερος νομός της Ελλάδος με αυτές τις συνέπειες. Όλες οι πόλεις αντιμετώπισαν πρόβλημα από όσο μίλησα, αλλά όχι αυτό το οξύ το οποίο έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Φταίει ο καιρός. Φταίνει Black Friday, φταίνει λευκές νύχτες, φταίνει εκδοτικές περίοδοι. Όλοι έχουν αυτά τα θέματα. Δεν είχαν όλοι αυτοί το πρόβλημα που είχαμε στην πόλη μας. Αλλά δεν φταίει μόνο αυτά, κάτι άλλο φταίει. Φταίει για μας. Δεν κάνουμε κάτι για να φέρουμε ξένο κόσμο στην πόλη μας. Τουναντίον, διώχνουμε κόσμο την πόλη μας. Πολύ καλά κάνουν οι Κομωτινοί, επισκέπτονται τις όμορες πόλεις που κάτι προσφέρουν παραπάνω. Εμείς δυστυχώς δεν κάνουμε κάτι να φέρουμε, να φιλοξενήσουμε ξένο κόσμο. Η αγορά μας είναι καλή, έχει εμπορεύματα, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Ένα παράδειγμα θα φέρω. Δευτέρα, μάλλον τις προάλλες, που είχε το πολύ το κρύο, εθεάθηκαν 2 γκρουπ Αθηναίων που φιλοξενούνται στη γειτονική πόλη στην Αλεξανδρούπολη και ήρθαν μόνο και μόνο για να δουν την αγορά, γιατί ήξεραν την πιο καλή αγορά ότι έχουμε. Ναι. Και άφησαν τον βολό τους. Σκεφτείτε, αυτό το πράγμα το είχαμε οργανώσει καλύτερα, σαν αγορά, σαν φορείς, σαν τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, πόσο πρόσθετο εισόδημα θα ήταν στην πόλη και αυτό το οποίο θέλουμε. Ας ελπίσουμε τη νέα χρονιά να κάτσουμε από το ίδιο τραπέζι, να δούμε τι πταίει και να οργανωθούμε επιτέλους για να ξεφύγουμε από αυτό τον πάτο τον οποίο είμαστε, στις χαμηλές πτήσεις που έχει η αγορά μας. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Οι συνέπειες είναι ακόμα μεγαλύτερες. Είχαμε μια αντικειμενική βέβαια θέμα με τους αγρότες, με τις χαλαζοπτώσεις, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν πήραν ούτε τη σωτεία τους, ούτε τις αποζημιώσεις και αυτό το ξέρουμε ότι θα έχει με επίπτωση στην αγορά. Το γνωρίζαμε βέβαια από τον Οκτώβριο, αλλά δεν περιμένουμε και αυτή ακριβώς την πτωτική πορεία την οποία αντιμετωπίσαμε. Ας ελπίσουμε του χρόνου να είναι μια κερδοφόρα χρονιά, όχι μόνο στα κέρδη των χρημάτων, γιατί άμα είναι εκεί πέρα, είναι κερδοφόρα παντού η χρονιά μας. Και να ελπίσουμε να πραγματοποιηθεί και η πολυπόθετη συνεργασία των φορέων του κλάδου των επαγγελματιών με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και να συσταθεί επιτέλους η Επιτροπή Τουρισμού που έχει 2 χρόνια δεν υπάρχει στην Κομωτινή. Ας ελπίσουμε με τη νέα χρονιά. Ας ελπίσουμε οι διοικούντες να το δουν σοβαρά το θέμα και να σκύπτουν στον πνεύμα της πόλης. Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο στην εορταστική περίοδο. Συζητήσαμε την προηγούμενη φορά που φιλοξενηθήκατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων την πρόταση του Δήμου Κομωτινής να συμμετέχουν ορισμένοι επαγγελματίες στις εορταστικές εκδηλώσεις στο μαγεμένο πάρκο. Τι πήγε στραβά και δεν ευόδωσε καρπού η προσπάθεια αυτή? Ήταν μια πρωτοβουλία θετική για το Δήμο Κομωτινής. Τη ζητάμε και εμείς πολλά χρόνια. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια χριστουγεννιάτικη αγορά. Είτε ήταν στο πάρκο, είτε στην πλατεία αυτό. Επιλέχθηκε το πάρκο, δεν είμαστε εμείς αντίθετοι. Μια που φωταγωγήθηκε επαρκώς και υπήρχε ασφάλεια και όλα αυτά. Να βρεθούν τα λεγόμενα σπιτάκια, ώστε θεθεί σιγά σιγά μια χριστουγεννιάτικη αγορά. Και την επικροτήσαμε από την αρχή και την επικροτούμε. Αυτό που είχαμε τη συστάση μας και αποδείχθηκε ότι έφταξε ήταν ο χρόνος. Ήταν πάρα πολύ μικρός ο χρόνος για να μπορέσουν όποιος επαγγελματίας να μπορέσει να πάρει τις κατάλληλες άδειες, να δώσει τα κατάλληλα χρήματα, να στηθεί και φυσικά να δούμε, ήταν ακριβό, ήταν φθηνό αυτό το μίσθωμα. Είχε παράλληλες εκδηλώσεις, τις οποίες ο επαγγελματίας που θα έρθει εκεί πέρα να τον φέρει τον κόσμο να βγάλει αυτά τα χρήματα τα οποία θα διαθέσει. Αλλά για μένα ήταν πολύ γρήγορος ο χρόνος. Του χρόνου πρώτο ο Θεός,
Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε από το Σεπτέμβριο, να λύσουμε το θέμα και να αναπτυχθούν 1 και 2 και 20 καταστήματα και 20 να μπορέσουν να γίνουν. Πραγματικά είναι κάτι πολύ όμορφο να γίνει μια κυβερνητική αγορά, όπως έγινε σε πολλές πόλεις και ειδικά στις ευρωπαϊκές πόλεις που είναι ακόμη και δεδομένο πολλά χρόνια. Ακόμη και στο διπλανό μας, Χάσκοβο, αν πάτε, είναι πάνω από 20 σπιτάκια. Πάω στην κεντρική του πλατεία. Ας πάμε παράδειγμα της πόλης και να εξαφίσουν τη Δυτική Ευρώπη. Μια χώρα Βουλγαρία που βγήκε χρόνια από ένα καθεστώς άλλο και βλέπουμε καλπάους ρυθμούς που μας περνάει και μιμείται ξένες χώρες όσον αφορά το εμπόριο και την οικονομία. Ας ελπίσουμε να το δούμε καλύτερα του χρόνου τα πράγματα. Είμαστε αρρωγοί σε αυτό στο Δήμο, εννοείται σε κάτι προσπάθεια θετική, κοντά, να μπορέσουμε να το κάνουμε μαζί του χρόνου για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Βαφιάδη, το 2019 ήταν ένα έτος δύσκολο. Περιλάμβανε και τις εκλογές με την αλλαγή της κυβέρνησης, καθώς και την αναβίωση, να πω σε εισαγωγικά, του αντικαπνιστικού νόμου. Και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί έρχεται στην επιφάνεια ανά ορισμένα τακτά διαστήματα. Ισχύει ο νόμος αυτός. Πριν μιλήσουμε για τον νόμο, όμως, θα θέλαμε να κάνετε έναν απολογισμό της χρονιάς της οποίας πέρασε. Της χρονιάς, πραγματικά, το 2019 για την περιοχή μας και για όλη την Ελλάδα ήταν μια δύσκολη χρονιά επίσης. Αλλά μια χρονιά εκλογών που κάθε φορά με στις εκλογές δημιουργεί πάντα προσδοκίες. Προσδοκίες τις οποίες ακόμη δεν διαψεύστηκαν βέβαια. Θα περιμένουμε διότι δίνουμε μια περίοδος χάρη σε κάθε κυβέρνηση, σε κάθε αλλαγή. Είτε εκλογή νέου δημάρχου είχαμε, επανεκλογή του Περιφερειάρχη μας με νέο πρόγραμμα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι το πρόγραμμά τους για την τοπική οικονομία, για την πόλη μας, για την αγορά μας. Δεν εμψημιρούμε, ούτε θέλουμε να είμαστε πεσιώσεις, να εγκρινιάζουμε. Απλώς τελειώνει περίπου το εξάμηνο, εφτάμηνο και θα δούμε ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει. Βέβαια, προσδοκούμε με τη νέα χρονιά έχουμε μειώσεις φόρων σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα φανεί το 2020, ήταν λογικό να φανεί το 2019. Περιμένουμε από την κυβέρνηση και άλλες γενναίες μειώσεις φόρων όσον αφορά το ένφια στις και στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στις επιχειρήσεις. Γιατί όσες επιχειρήσεις έχουν στο όνομά τους ακίνητα, δεν έχουμε μειώσει ένφια. Παρά μόνο στις ατομικές ιδιοκτησίες, να επεκταθεί αυτό το φαινόμενο. Τη μείωση του ΦΠΑ προσδοκούμε να πάει σε όλη την εστίαση, όχι μόνο στα εστιατόρια και στα καφέ. Μια προεκλογική δέσμευση να επιθυμεί στον Πρωθυπουργό, την οποία περιμένουμε να γίνει άμεσα το 2020. Και θα δράξουμε τους καρπούς, ας ελπίσω, τη μείωση των φόρων. Γιατί πάμε το 22 στο 9%, από το 28 στο 25% για τις εισοδήματα του 19, αυτοί θα φανούν μέσα στο διάβα του 2020. Και σας πείσουμε του χρόνου να μιλάμε για πραγματική ανάπτυξη και στις τσέπες μας. Μάλιστα. Ας έρθουμε τώρα στον αντικαπνιστικό νόμο, ο οποίος ισχύει για λίγο χρονικό διάστημα, να πούμε. Πόσο έχει επηρεάσει την πορεία των επαγγελματίων και τι δυσλειτουργίες προκαλεί στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου? Αντικαπνιστικός νόμος, μια προεκλογική διένυξη, τη γνωρίζουμε τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορούμε να είμαστε αντίθεση σε αυτό το μέτρο, φυσικά. Αλίμονο. Ισχύει σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Μια που προείπαμε προηγουμένως για την Ευρώπη, τις χριστουγεννιάτικες αγορές, δεν μπορούμε να πούμε εμείς θέλουμε αυτό και δεν θέλουμε αυτό. Απλώς πάντα υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε κάθε χώρα, σε κάθε περιοχή και έχουμε αναπάντητα ερωτήματα από το Υπουργείο Υγείας προς αυτό το θέμα, όσον αφορά ειδικά τους χώρους που είναι έξω από τα καταστήματα, που έχουν τους γνωστούς ανεμοφράκτες ή αλοπίνακες, ύψος, ανοίγματα. Δύο πλευρές. Μια πλευρά, 1 μέτρο 70 πόντους, έχουμε θέσει 5 ερωτήματα σαν πανελλήνια όργανα, τα οποία ακόμη δεν έχουμε λάβει απαντήσεις εδώ και 2 μήνες από το Υπουργείο. Επέδρασε αρνητικά στην αγορά της Κομωτινής, εστίασης και καφέ, ειδικά καφέ και βράδυ, ότι σημειώθηκε μια μείωση του τζίρου γύρω στο 30%, μπορεί και παραπάνω σε κάποια καταστήματα από ό,τι μας είπαν. Πολύ μεγάλο. Που αυτό προστά, θα φανεί και στην τοπική οικονομία. Σίγουρα. Και στις θέσεις εργασίας. Και όλα αυτά. Ας ελπίσουμε ότι ήταν φέτος, για τις γιορτές ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω, γιατί τώρα θα ρωτήσουμε πώς πήγαν τα μαγαζιά σχέση με τον αντικαπνιστικό νόμο. Μιλάμε για πριν τις γιορτές τι συνέβαινε. Ας ελπίσουμε ότι θα διορθωθεί προς τα πάνω αυτός ο τζίρος και θα ήταν μια το πρώτο σοκ των ας πούμε, καπνιστών, τον οποίο επέλεξαν να μην βγουν και να κρατήσουν στο σπίτι τους. Και να αντιληφθούμε ότι αν εφαρμοστεί αυτός ο νόμος θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Εδώ είμαστε να παίρνουμε πρώτα-πρώτα ερωτήματα, απαντήσεις στα ερωτήματά μας για να προσαρμοστούμε και εμείς στον νόμο του κάτω-κάτω. Σίγουρα, σίγουρα. Κύριε Βαφιάδη, ξεκινήσαμε θετικά, να κλείσουμε και ευχάριστα. Τις ευχές σας για τη νέα χρονιά θα θέλαμε. Φυσικά, κάθε νέα χρονιά δημιουργεί προσδοκίες, χαμόγελα, αισιοδοξία. Όσον αφορά την. Εμείς είμαστε επιχειρηματίες, μιλάμε για την επιχειρηματικότητα, για την οικονομία. Μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον, όπως είπαμε, πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια που έχουμε μειώσεις φόρων.
ό,τι πιο θετικό για να ξεκινήσουμε, αρκεί αυτό να μεταφραστεί σε πραγματική ανάπτυξη, σε μια κερδοφορία πλέον για τις περισσότερες επιχειρήσεις, που αυτό θα σημαίνει με τη σειρά τους μείωση θέσεων εργασίας, ανάπτυξη του τόπου και περαιτέρω η αλυσίδα αρχίζει να ανεβαίνει, το ένα φέρνει το άλλο και να πάμε σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Κατά τα άλλα, φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν υγεία, ηρεμία και ειρήνη, για να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και άλλους παράγοντες εξωγενείς που μπορεί να λέμε αυτά τα πράγματα και ένας εξωγενής παράγοντας ειρήνης στη γειτονιά μας να ισοπεδώσει και να μαυρώσει αυτές τις προσπάθειες. Είπαμε σε αυτά και τον τόπο μας, να στηρίζουμε τον τόπο μας όπως πάντα προσπαθούμε να κάνουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. 100 μαμόγεροι από διάφορα μέρη της Ελλάδος θα αναβιώσουν το πρωί του Σαββάτου 4 Ιανουαρίου το έθιμο για ακόμη μία φορά στην πόλη της Κομωτινής. Γύρω στις 11 το πρωί θα συγκεντρωθούν έξω από το Δημαρχείο της πόλης τα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Θρυλωρίου Κερασούντα και το Γάρς, τα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Ομουροδόπης Τραπεζούντα, τα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και του Συλλόγου Ποντίων Χρυσούπολης Καβάλας, οι οποίοι με τα τραγούδια τους και τον χορό τους θα ξεσηκώσουν την πόλη. Η Μομόγερη είναι ένα δραματοποιημένο έθιμο με θείασο τελεστών. Όλοι οι συντελεστές φορούν κουδούνια και προβιές, καθώς και δέρματα τράγων. Κεντρικό πρόσωπο του θειάσου των τελεστών, ο Μομόγερος, ο οποίος με τη δύση του ηλίου εισβάλλει με την ακολουθία του στα σπίτια του χωριού και εμπλέκει τους πιτονικοκύριδες σε περιπέτειες εξαπατώντας τους. Η απαγωγή της νύφης παίζει και εδώ καθοριστικό ρόλο, καθώς μετά από αλλεπάλληλες εικονικές συμπλοκές μεταξύ των τελεστών, το νέο ζευγάρι, η νύφη και ο γαμπρός, κατορθώνουν να σμίξουν, στεφανώνονται μάλιστα από τον παπά που εισέρχεται στο τέλος των θείασο, επιβάλλοντας την τάξη. Με τη συνοδεία ποντιακής λύρας και νταουλιού, χορεύοντας και διασκεδάζοντας, τα μομογέρια εγκαταλείπουν το σπίτι για να επισκεφτούν το επόμενο. Πρόκειται για ένα έθιμο του 12ημέρου, θορυβόδες, ζωντανό, συγκινητικό, αλλά και με πολλά κομικά στοιχεία. Ένα έθιμο που γινόταν κυρίως στην παραμονή της πρωτοχρονιάς και το οποίο έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια να αναβιώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Κερασούντα και το Γάρις» του Θρυλωρίου. Για το έθιμο αυτό πληροφορίες μας έδωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Χρύσα Μαυρίδου, μιας και το έθιμο αναμένεται για φέτος να αναβιώσει το Σάββατο. Φέτος όντως θα τα κάνουμε το Σάββατο, γιατί ο καιρός δεν μας το επέτρεψε να το κάνουμε πριν την πρωτοχρονιά, παραμονές. Δεν πειράζει όμως, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλά, ελπίζω να βοηθήσει αυτή τη φορά ο καιρός. Θα βγούμε το μεσημέρι γύρω στις 12 η ώρα, όπου θα τα χαρεί και περισσότερο ο κόσμος, γιατί την ημέρα έτσι θα κυκλοφορεί φαντάζομαι στους δρόμους και θα τα απολαύσει. Να πούμε λίγο για το έθιμο αυτό, τι περιλαμβάνει, τι αφορά. Λοιπόν, η Μομόγερη, και έχει αξία να τονίσουμε ότι φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από την πρώτη τους αναβίωση που κάναμε με το Σύλλογο, εκεί με τον Μπαρμπαγιάννη, τον Λαζαρίδη, τον Μπαρμπαγιάννη, τον Σαβίδη, τους παλιούς που δυστυχώς σήμερα δεν είναι εδώ, αλλά είχαμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας καθοδήγησαν βήμα-βήμα για να τα επαναφέρουμε ξανά στη ζωή, όχι μόνο του χωριού τελικά, και έτσι και της Ροδόπης μας και σε όλο τον κόσμο που περπάτησαν και θα συνεχίσουν. Είναι κατά τον Κυριάννη το Λαζαρίδη, ο οποίος μας το μετέφερε. Ο Κιτίγοτσας είναι ο παλιός ο χρόνος. Ο Αράπη συμβολίζει το νέο χρόνο. Η Νύφη είναι η φύση η οποία καλείται να γονιμοποιηθεί και ξανά να ξεκινήσει ο κύκλος της με τη νέα χρονιά. Ήταν ένα λαϊκό θεατρικό δρόμενο, το οποίο έτσι έχει τις απαρχές του στο αρχαίο λαϊκό θέατρο, στο θέατρο του δρόμου. Ο Μόμος ήταν ο θεός του ψόγου και έτσι όντως στο θεατρικό του κομμάτι, τουλάχιστον οι Μομόγεροι, έχουν πολλά κομικά στοιχεία, σατυρικά στοιχεία. Οι πρόγονοί μας το κράτησαν όντας μακριά από τη μητέρα πατρίδα και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί όντας μακριά κρατάς ό,τι σε συνδέει με την πατρίδα. Και αυτό ήταν ένα από αυτά τα κομμάτια. Στην αρχή είχε ευετηριακή μορφή, με τα χρόνια όμως συνέχισε να είναι στη ζωή των ποντίων στον Πόντο και μετά εδώ, αλλά κρατώντας το θεατρικό του κομμάτι και την
θα έλεγα, το ψυχαγωγικό του μέρος. Δηλαδή δεν έχει την ευετηριακή έτσι, μορφή που είχε παλιότερα, όμως συνεχίζει να είναι αυτό το οποίο θα διώξει τα κακά πνεύματα με τα κουδούνια, τις μάισες που κυκλοφορούν όταν είναι αφώτιγες οι νύχτες, όπως λέγανε, μέχρι τα φώτα που θα βαφτιστεί ο Κύριος, να διώξουν τους καλικάτζαρους και να φέρουν χαρά στη ζωή μας. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν και εμείς το Σάββατο. Θα κυκλοφορήσουμε στην ωραία μας πόλη μαζί με τον κόσμο και με τα κουδούνια μας, με τις μάσκες μας, με τις προβιές μας, με τα ραβδιά μας, με το χορό μας, με τα αστεία μας έτσι στοιχεία. Θα φέρουμε χαρά και θα διώξουμε ό,τι κακό για τη νέα χρονιά. Ευχαριστώ και να ευχηθώ εις όλο τον κόσμο η ανευλοία και καλοχρονία. Η ομάδα του κινηματογραφικού εργαστηρίου του πρώτου γυμνασίου Κομωτινής παρουσιάζει την ταινία με τίτλο «Υιοθεσία». Η ταινία προβλήθηκε στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Κάμερα Ζιζάνιο» που πραγματοποιήθηκε στον πύργο της Ηλίας παράλληλα με το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους. It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And it takes some words to make an action. And it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. Ah, la 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 la, life is wonderful. Ah, la 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 la, life goes full circle. Ah, la 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 la, life is wonderful. Ah, la 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 la. It takes a night to make it dawn. And it takes a day to make you yawn, brother. And it takes some old to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other. And it takes no time to fall in love. But it takes you years to know what love is. And it takes some fears to make you trust. It takes those tears to make it rust. It takes the dust to have it polished. Yeah. Ah, la 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 la, life is wonderful. Ah, la 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 la, life goes full circle. Ah, la 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 la, life is wonderful. Ah, la la la. Silence to make sense. It takes a loss before you found me. And it takes a road to go nowhere. It takes a toll to make you care. It takes a hole to make a mountain. Thank you.
Την καθιερωμένη τους επίσκεψη πραγματοποίησαν για άλλη μία χρονιά φοιτητές από Αθήνα, οι οποίοι συνηθίζουν να επισκέπτονται τις ημέρες των εορτών τον οικισμό της Γρατινής και συγκεκριμένα τον Πολιτιστικό Εξοραϊστικό Επιμορφωτικό Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Γρατινής, τα μέλη του οποίου τους υποδέχτηκαν με τοπικά εδέσματα και έναν πλούσιο μπουφέ. Φοιτητές από την Αθήνα επισκέφτηκαν για πέμπτη χρονιά σήμερα το πρωί τον οικισμό της Γρατινής του Δήμου Κομωτινής. Πρόκειται για φοιτητές μέλη της ομάδας Αντιρρήσεις, οι οποίοι κάθε χρόνο επισκέπτονται διάφορα κριτικά χωριά της Θράκης σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους. Με χαρά κάθε χρόνο περιμένουμε να τους υποδεχτούμε, τόνισε χαρακτηριστικά η αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Γρατινής, Χρυσούλα Γραβαρίτη. Έχουμε δεχτεί τα παιδιά αυτά που έρχονται κάθε χρόνο. Από την Αθήνα ξεκινάνε, πηγαίνουν πάνω στον Εύρο και στην επιστροφή περνάνε και από εμάς. Κάθε χρόνο μας τιμούν με την παρουσία τους και εμείς χαιρόμαστε που έρχονται στο σύλλογο. Μας λένε τα κάλαντα, διασκεδάζουν μαζί με εμάς και αυτοί. Πέρυσι είχαν και όργανα και χορό κάναμε, βγήκαμε στην πλατεία. Φέτος είναι λιγότερα άτομα, αλλά είναι μεγάλη μας χαρά που κάθε χρόνο μας τιμούν με την παρουσία τους και εμείς χαιρόμαστε. Γι' αυτό όλες οι γυναίκες κάνουμε, ετοιμαζόμαστε, πετούλες, γλυκά για να τους κεράσουμε ένα κέρασμα από εμάς. Οι περισσότερες κυρίες έχουν και τα παιδιά τους μακριά. Έχουν μακριά τα παιδιά τους, χαίρονται και τους περιμένουμε. Κάθε χρόνο περιμένουμε να μας επισκεφτούν. Από το 2012 έχουν ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία οι φοιτητές, ενώ από το 2014 και μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο των επισκέψεών τους, έχουν προσθέσει και τον οικισμό της Γρατινής. Κατά τους ίδιους, δεν υπάρχει κάποια πηγή χρηματοδότησης πίσω από αυτές τις επισκέψεις, ούτε κάποιο πολιτικό, κομματικό ή ιδεολογικό υπόβαθρο. Απλώς γίνονται την περίοδο των εορτών, προκειμένου να τονωθεί το ηθικό των ανθρώπων που κατοικούν σε ακριτικά μέρη, ιδίως δε σε χωριά της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Θράκης. Όπως τόνισε το ένα μέλος, Ελβίρα Καραγιάννη. Είμαστε από την Αθήνα, είμαστε έτσι μια ομάδα παιδιών, νέων. Μας αρέσει πάρα πολύ να δίνουμε τη ζωντάνια στα χωριά αυτά που τόσο πολύ αγαπάμε και τους λείπει αυτή η ζωντάνια γιατί λείπουν και οι νέοι. Οπότε κάθε χρόνο ανεβαίνουμε με μια ομάδα παιδιών από την Αθήνα, λέμε τα κάλαντα και αυτό εμάς μας γεμίζει. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε έτσι δειλά-δειλά και συνεχίζεται εδώ και κάποια χρόνια. Μας αρέσει η επαφή που έχουμε με τους ανθρώπους και όλο αυτό που βιώνουμε και οι αγκαλιές, τα φιλιά, νιώθουμε σαν να πηγαίνουμε στη γιαγιά μας στο χωριό. Είναι ένα πάρα πολύ μοναδικό συνέστημα. Ευχόμαστε αυτή η κίνηση να εμπνεύσει και άλλο κόσμο, να ανέβουν εδώ πέρα, γιατί και τα μέρη είναι πανέμορφα, το τοπίο είναι καταπληκτικό, οι άνθρωποι είναι μοναδικοί και πάρα πολύ φιλόξενοι. Πολύ φιλόξενοι, έχουν βγάλει το σπίτι τους και μας έχουν προσφέρει. Δεν έχω τι να πω. Νομίζω ότι αυτή η εμπειρία μπορεί κάποιος να τη βιώσει μόνο ζώντας την και όχι ακούγοντάς την. Για πόσα χρόνια κάνετε αυτό το ταξίδι στη Βόρειο? Ξεκίνησε από το 12 ενεργά μέχρι τα σήμερα, δηλαδή είναι 12 μέχρι κοντεύουμε 2020. Και είναι κάτι το οποίο γίνεται με πολύ παλμό, με πολύ δύναμη και πολύ θέληση, χωρίς πίεση. Και νομίζω όλοι από την Αθήνα που έχουμε βιώσει τις συνθήκες στην Αθήνα, ανυπομονούμε πλέον να πηγαίνουμε. Είναι το ταξίδι της χρονιάς μας αυτό. Και για σας είναι καλό, γιατί ξεφεύγετε λίγο από την Αθήνα και από το πρόσωπο που έχει μια μεγάλη πόλη. Σίγουρα. Και από την άλλη έρχεστε σε επαφή με ανθρώπους που τα παιδιά τους βρίσκονται στο εξωτερικό και σε άλλες πόλεις και αυτές τις γιορτινές μέρες δεν μπορούν να είναι κοντά τους. Οπότε είναι μια κίνηση, θα λέγαμε, πολύ ανθρωπιστική, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που διαλύουμε. Είμαστε Έλληνες και οι Έλληνες πάντα ήταν ενωμένοι. Και είναι όμορφο και σε αυτό που είπατε ότι ζούμε αποξενωμένοι, να βιώνουμε το αίσθημα του Έλληνα, αυτή την ένωση, τη φιλοξενία. Και εδώ πέρα αυτή η δυνατότητα μας δίνεται στο 100% της δυναμικής της, γιατί πηγαίνουμε όντως σε ανθρώπους που έχουν τα σπίτια τους και την καρδιά τους ανοιχτή. Και το ότι να έχεις ανοιχτή καρδιά είναι το πιο σημαντικό, ακόμα και αν δεν έχεις τίποτα να προσφέρεις. Η αγκαλιά που θα δώσεις η ζεστή για μας είναι βάλσαμο στην ψυχή μας και γεμίζει τις μπαταρίες μας για όλο το χρόνο. Εμείς είμαστε μια ομάδα παιδιών, δεν είμαστε ακριβώς σύλλογος. Είμαστε μια όμορφη παρέα που κάθε φορά μπορεί να έρθουν κάποιοι, να μην έρθουν κάποιοι, να έρθουν κάποιοι άλλοι. Είμαστε μια όμορφη παρέα από την Αθήνα. Αυτό ας πούμε να κρατήσουμε. Και με δικά σας έξοδα κάνετε το ταξίδι, νομίζω. Δικά μας έξοδα είναι. Μπορεί να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι
τους αρέσει αυτή η προσπάθεια και δεν μπορούν να συνεισφέρουν ή να προσφέρουν. Αλλά δεν έχουμε κάποιο χορηγό ή κάποιο ταμείο από πίσω ή κάποια χρηματοδότηση από κάποιον. Είναι δικό μας, από εμάς, για εσάς, με πολύ αγάπη. Επίγουσα ανακοίνωση για το τσιπάρισμα των σκύλων των μελών του Κυνηγητικού Συλλόγου Κομωτινής απευθύνει ο Σύλλογος στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται από συνεργεία του Δήμου αλλά και της αστυνομίας με τις επιβολές αυστηρών προστήμων. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι η αφρικανική πανόλη ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει μέχρι στιγμή στην Ελλάδα. Κάποια κρούσματα που είχαμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ήταν 5 κρούσματα τα οποία βρέθηκαν αρνητικά στον ιό. Μετά από συνεργεία που έχω πάει με τους ανάλογους κτηνιάτρους. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Ευελπιστούμε να μην περάσει αυτή η αρρώστια στην Ελλάδα. Οι έλεγχοι γίνονται πάντα. Οι κυνηγοί μας είναι ενημερωμένοι. Όσον αφορά το Κοινικό Σύλλογο Κομωτινής, από τον πρόεδρο που έχω ενημερωθεί, είναι ότι οι άδειες έχουν πάει πάρα πολύ καλά φέτος. Είμαστε σχεδόν στα ίδια πλαίσια με τα περσινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε μια πτώση. Προχθές είχαμε το Συμβούλιο Πορτού τις γιορτές, είμαστε περίπου 4% κάτω. Είναι μια, μπορούσα να πω, γίνεται κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε και μια μείωση. Ευτυχώς φέτος δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη, ένα 4% πιστεύω να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε όσον αφορά σαν κοινωνική ομοσπονδία ανακρίσεις Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό που θέλω να πω, έτσι όπως το λέμε πάντα, είναι η κυνηγή μας αφορά το πορτοκαλί γυλαίκο, να είναι πάρα πολύ προσεκτική, έτσι το πορτοκαλί σε όλες τις ζωές. Έχουμε πει ότι είναι η ασφάλεια πρώτα για εμάς τους ίδιους, έτσι, και μετά για τους συγκεκριμένους μας που βρίσκουν στο ίδιο περιβάλλον. Όσον αφορά τώρα τα τσιπάκια και τα εμβόλια, στα σκυλιά, ένα 80% πιστεύω τα 100 των σκύλων της κυνηγητικής οικογένειας είναι και εμβολιασμένα και τσιπαρισμένα. Τα πρόσημα είναι μεγάλα. Όσοι δεν έχουν βάλει ακόμα τα τσιπάκια στα σκυλιά τους ή δεν έχουν κάνει το τελειστικό εμβόλιο, να τρέξουν και αύριο το πρωί στους κτηνιάτρους για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τα σκυλιά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι το σκυλί μας ανήκει, ότι είναι εμβολιασμένο και δεν έχει αρρώστιες, γιατί είμαστε πάντα κοντά στις οικογένειές μας, έχουμε μικρά παιδιά, έχουμε μεγάλα παιδιά, έτσι. Καλό είναι τα σκυλιά μας να είναι εμβολιασμένα και τσιπαρισμένα. Αυτά ήθελα να πω. Να ευχηθώ μια καλή κυνηγητική σεζόν. Έχουν μείνει λίγες μέρες, κάνα 2 μήνες ακόμα να πω, γιατί μέχρι 28 Φεβρουαρίου που τελειώνει είναι η τελευταία μέρα του κυνηγιού. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην θρυνήσουμε θύματα. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία διενυκτερεύουν για σήμερα 5η 2 Ιανουαρίου αλλά και αύριο Παρασκευή 3 του μηνός. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Παρασκευή 3 Ιανουαρίου. Ακολουθήσατε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα www.rodopinet.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να έχετε ένα καλό βράδυ.